Στο επίδομα θέρμανσης τώρα, οι συμπολίτες μας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο θα μπορούν μέσω ΚΕΠ να πραγματοποιούν αιτήσεις για την επιδότησή τους. Ήδη 100.000 αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές. Στο ρεπορτάζ του Νίκου Υποφάντη θα δούμε ότι μετά την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και την πτώση των διεθνών τιμών, οι παραγγελίες σε σχέση με πέρυσι αυξήθηκαν έως και 100%, με τις τιμές να αγγίζουν τα επίπεδα του 2007 με 2008. Με τις τιμές στα επίπεδα του 2008, όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές σκέφτονται να βάλουν στις δεξαμενές τους φέτος πετρελαιοθέρμανσης. Με αυτή την τιμή θα βάλετε πετρελαιοθέρμανση φέτος? Δεν ξέρω, εμείς πέρυσι βάλαμε. Έτυχε να είμαστε λίγοι έγκυοι στην πολυκατοικία και βάλαμε. Φέτος, που είναι η καλύτερη τιμή? Φαντάζομαι θα βάλουμε. Το σημαντικότερο που μας δελέασε να κάνουμε γρήγορα παραλάβη ήταν η τιμή. Έπεσε η τιμή σε συνδυασμό με το επίδομα θέρμανσης, πήγαινε αρκετά φθηνά. Άλλοι βρίσκουν το καύσιμο ακόμα ακριβό, παρά το γεγονός ότι μειώθηκε η τιμή του σε σχέση με πέρυσι έως και 30 λεπτά το λίτρο. Ούτε είχα στην πολυκατοικία. Κανείς, ακόμα και σε αυτές τις τιμές. Γιατί? Γιατί και το 99 είναι πολύ. Η διαδικασία για την επιδότηση είναι πάρα πολύ απλή σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς. Υποστηρίζουν ότι ακόμα και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών δεν χρειάζεται να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σε περίπτωση διαμονή σε πολυκατοικία, ο διαχειριστής πρέπει να μπει με τον κωδικό του στο TaxisNet και να υποβάλει τα χιλιοστά της πολυκατοικίας. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, έτσι ώστε να διανεμηθούν το τι δικαιούται ο καθένας σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης. Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης στα αστικά κέντρα ξεκινούν από τα 97 λεπτά το λίτρο και στην περιφέρεια φτάνουν έως και το 1,05 ευρώ. Με την επιδότηση, από τα 65 λεπτά και φτάνουν τα 72 λεπτά το λίτρο. Οι καιρικές συνθήκες μας επιτρέπουν ακόμα να κυκλοφορούμε με τα πουκαμισάκια. Όμως από αύριο που θα χαλάσουν, εκτός από ότι θα πρέπει να αντιθούμε πιο ζεστά, μπορούμε να προμηθευτούμε και πετρέλαιο θέρμανσης, που σε αυτές τις τιμές είναι πραγματικά ιδανικό για τα νοικοκυριά να χρησιμοποιήσουν το καύσιμο. Οι καταναλωτές ανταποκρίθηκαν. Αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια είναι γεγονός. Το κράτος εισπράττει διπλάσια από ό,τι εισέπρατε πέρσι. Ο κόσμος παίρνει διπλάσιο πετρέλαιο από ό,τι είχε πάρει την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ήδη την πρώτη μέρα που άνοιξε το τάξη σε 9.000 αιτήσεις σε μία ώρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος εμπιστεύεται το πετρέλαιο είναι πάμφθινο, είναι 1 ευρώ για αυτούς που δεν έχουν επιδότηση, 65 λεπτά για αυτούς που έχουν επιδότηση. Αιτήσεις για το αν δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μπορούν να πραγματοποιούν και οι πολίτες μέσω των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών.